Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο πριν από λίγο, περίπου στις 4 το απόγευμα, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στην ευρύτερη περιοχή του Μπαλή Ρεθύμνου. Πάμε στη Στέλλα Μαθιουδάκη, καθώς Στέλλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε ήδη μια γυναίκα νεκρή. Πράγματι, Νικόλετα, κύριε Σεκίδη, το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της περιοχής Μπαλή, πριν φτάσουμε στο Μπαλή. Όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με τοπικά μεταξύ τους, νεκρή είναι μία γυναίκα, η οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων, μία γυναίκα γύρω στα 60, δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, ενώ έχουμε έναν ακόμα τραυματία, ο οποίος μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση της υγείας του αυτή την ώρα. Γνωρίζουμε μόνο ότι είναι τραυματίας. Το τροχαίο έγινε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Ούτως ή άλλως αυτή την ώρα επικρατεί αναστάτωση στην περιοχή, καθώς ακόμα δεν έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται εκεί προκειμένου να απομακρύνει τα οχήματα και να δώσει κυκλοφορία το συγκεκριμένο ρεύμα. Οι πληροφορίες μας λένε, Νικολέτα, το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο. Λοιπόν, να σε διακόψω, Στέλλα, και να πω ότι αυτή την ώρα βλέπουμε απευθείας εικόνα σε απευθείας σύνδεση με το σημείο που έγινε το θανατηφόρο τροχαίο, όπου δυστυχώς τύχησε τη ζωή στην γυναίκα, στην άτυχη γυναίκα. Και να πούμε ότι χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή αυτή την ώρα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά οχήματα στο σημείο, τόσο και οι οδηγοί, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνουμε, ψάχνουν να δουν τι έχει ακριβώς συμβεί, διέρχονται και από το συγκεκριμένο σημείο. Χρειάζεται τεράστια προσοχή, Στέλλα. Έχει κλείσει το συγκεκριμένο ρεύμα κυκλοφορίας, θα βλέπουμε αυτή την ώρα και στους δέκτες μας. Έχουν σχηματιστεί ουρές. Πράγματι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικότερα σε αυτό το ρεύμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με τεμποδίων μέχρι ότου να απομακρυνθούν και τα οχήματα από το συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ που έχει σπεύσει εκεί για τη μεταφορά της άτυχης γυναίκας αλλά και του τραυματίας στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ξαναλέμε ότι έγινε περίπου στις 4 το απόγευμα με κατεύθυνση από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο πριν φτάσουμε στο Μπαλή, πριν φτάσουμε στην περιοχή Μπαλή, σε αυτή την ευθεία του δρόμου, σε αυτόν τον αιματοπαμένο δρόμο που μας έχει δώσει και στο παρελθόν και άλλα θανατηφόρα τροχαία. Στη μετοπική αυτή σύγκρουση είπαμε ότι έχουμε μία γυναίκα η οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Είναι γύρω στα 60, σε ηλικίες γύρω στα 60. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι από το Ρέθυμνο, είναι ρεθυμνιώτισσα. Μένει να δούμε τώρα τι ακριβώς επίσης έχει συμβεί, πώς ακριβώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τροχαίο και το βασικότερο. Να διευκρινίσουμε σε λίγο, καταλαβαίνετε έγινε πριν από λίγο και δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα και επιβεβαιωμένα στοιχεία, να διευκρινίσουμε ποιοι ήταν οι επιβάτες και αν υπήρχαν επιβάτες μέσα στα Στέλλα, δύο οχήματα. Βάλε μια ανωτελεία, καθώς στο σημείο βρίσκεται και η Μέρη Καριωτάκη, να μας δώσει την εικόνα, Μέρη. Καλησπέρα, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι. Πόσο καλή μπορεί να είναι αυτή η σπέρα. Ακριβώς από το σημείο, στον αιματοβαμένο βόρειο δικό άξονα, όπου δυστυχώς έχουμε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο. Μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή τη. Ήταν επιβάτηδα ενός μεταφύλακα. Προς το Ηράκλειο από Ρέθυμνο. Μάλιστα, κατανοούμε βέβαια να σημειώσουμε, Μέρη, ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα υπάρχει και αναστάτωση. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί και η τροχαία να διασφαλιστεί ότι από το σημείο τα γιοταχή τα οποία περνούν από το σημείο, μάλλον δεν κρύβει κάποια άλλη επικίνδυνοτητα. Είναι πολύ επικίνδυνο το ότι βρίσκονται ήδη οχήματα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης ακινητοποιημένα. Υπάρχουν ουρές, χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και το λέω αυτό γιατί παίρνουμε απευθείας εικόνα, όπως μας την στέλνετε, Μέρη, και κατανοούμε, γιατί ακούμε και τα όσα γίνονται. Ναι, Μέρη, θες να προσθέσεις κάτι? Ακριβώς, και η πυροσβεστική έχει ρίξει ροκανίδι στο δόστρωμα, διότι όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν υγρά, υπάρχουν λάδια. Πρέπει να πούμε ότι στο σημείο βρίσκεται και δύναμη της πυροσβεστικής, φυσικά η τροχαία του ΒΟΑΚ. Είναι ακόμα και η κυρία Παπαθανασίου, θέλω να σας πω, στο σημείο, που είναι η διοικήτρια της τροχαίας του ΒΟΑΚ. Θέλω να πω επίσης ότι στο αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας επέβαινε και ένα μικρό παιδί, πρέπει να είναι βρεφάκι, νήπιο, γύρω στα 2 χρονών. Το οποίο στην υγεία του πώς είναι, Μερή? Το οποίο φέρεται να είναι πολύ καλά στην υγεία του. Ευτυχώς η γυναίκα το είχε δεμένο στο καθισματάκι της
στο καθισματάκι του και ως εκ τούτου φαίνεται ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, είναι καλά στην υγεία του. Εδώ όταν εμείς φτάσαμε δεν ήταν, είχε ήδη παραλυφθεί από το ασθενοφόρο, από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπως επίσης και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου που είναι πλάκι στο συγκεκριμένο τροχαίο, ο οποίος φαίνεται ότι είχε άγιο, γιατί τις εικόνες νομίζω τις παρακολουθείτε, βλέπετε πώς είναι το αυτοκίνητό του. Είναι και εκείνος καλά στην υγεία του, έτσι. Ακριβώς, είναι καλά στην υγεία του και αυτός. Ίσως μάλιστα απλά να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, αλλά αυτά είναι κάτι που ελέγχεται. Είναι οι πρώτες στιγμές, οι πρώτες πληροφορίες. Είναι σημαντικό όμως, Μαρή. Να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια θα αποχωρήσει. Είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος. Δεν φαίνεται να έχει κάτι. Δυστυχώς, ένα ακόμα θύμα σε αυτό τον βόρειο δικό άξονα που αποδεικνύεται ένα πραγματικό φωνικό όπλο, πρέπει να πούμε. Είμαστε στο 87ο χιλιόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, του βόρειου οδικού άξονα, από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Είμαστε λίγο μετά το Μπαλί, λίγο μετά το γνωστό θέρετρο του Μπαλί. Σε αυτή τη μεγάλη ευθεία που έρχεται αμέσως μετά την ανηφόρα του Μπαλί, εδώ που πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες συνήθως αναπτύσσονται από τους οδηγούς, ακριβώς επειδή πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ευθεία, και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο έφτασε για να έχουμε αυτήν ακόμα την τραγωδία. Έχουμε λοιπόν που βλέπουμε μία ακόμη τραγωδία με μία γυναίκα νεκρή μετά από το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. Κρατάμε στα πολύ σημαντικά ότι το βρεφάκι που επέβαινε στο όχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του, όπως και οι υπόλοιποι επιβάτες, τόσο του έτερου οχήματος όσο και του οχήματος στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα, ο οποίος νοσηλεύεται, ο συνεπιβάτης της άτυχης γυναίκας, οδεύει προς το νοσοκομείο αυτή την ώρα για να του παρασχεθεί φυσικά όλη η πρέπουσα ιατρική βοήθεια. Μέρη Καριωτάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τη Στέλλα Μαθιουδάκη, φυσικά.